Ας τονιστεί μια φορά ακόμη. Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργό εξωτερικών, Σεργέη Ριαμπκόφ, δηλώνει ότι αν η Δύση υποτιμήσει την αποφασιστικότητα της Μόσχας, τότε αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγικές, μοιραίες συνέπειες. Επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι σύμμαχοί τους αντιπαρατίθενται με μια μεγάλη πυρηνική δύναμη. Η Δύση τον ίδιο Σεγκέιριαμκοφ υποτίμησε την ετοιμότητα της Ρωσίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διασφαλίσει τα συμφέροντά της σε οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν θέλω να υποθέσω ότι αυτή η υποτίμηση θα μπορούσε να γίνει τραγική και μοιραία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να απαντήσουμε σε αυτό. Ρητορική και πρακτική. Διαθέτουμε τους πόρους για να μεταφέρουμε μηνύματα προς τη Δύση στον τομέα της πυρηνική αποτροπής. Ακόμη και ελλείψη προθυμίας των αντιπάλων μας να διεξάγουν έναν υφάλιο διάλογο. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος που δεν μπορεί να υποτιμηθεί η πλευρά τους να κάνει λάθος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην το κάνουμε. Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνεδρίου πραγματοποιείται στη Μόσχα εάν η Ρωσία Δύναται να διασφαλίσει την πυρηνική ασφάλεια σε μια εποχή ανταγωνισμού τεχνητή νοημοσύνη, αναπληρωτή σπουργό σε Γκέρια Μπκοφ δηλώνει. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τέτοια έργα υποδομή στο πεδίο πυρηνική αποτροπή που θα μα επιτρέψουν να διασφαλίσουμε τη δική μα ασφάλεια σε επερχόμενε δεκαετίε. Μην ξεχνάμε, είναι ο άνθρωπο κλειδί στον τομέα ελέγχου εξοπλισμών. Συνέχισε. Κοινό μας καθήκον είναι να αποτρέψουμε τον κόσμο και τον πολυπολικό κόσμο πάνω απ' όλα από το να διολυστήσει στο πυρηνικό το χάος. Η επισήμανση για το πυρηνικό χάος έγινε μετά τα σχόλια του διακεκριμένου εμπειρογνώμονα στον τομέα ελέγχου εξοπλισμών, Αλεξέη Αρμπάτοφ, ο οποίος θεωρεί και αυτός ότι χωρίς διάλογο για τη στρατηγική σταθερότητα μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, ο πολυπολικός κόσμος, θα μπορούσε να διολυστήσει σε πυρηνικό χάος. Πολύ σημαντικά τα όσα ακολουθούν. Ο Αρμπάτο τονίζει ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επαναλάβουν το διάλογο για τη στρατηγική σταθερότητα μετά το τέλος πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης, ειδικά αυτό, θεωρεί ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διατηρήσουν τη σύνθηκη New Start, η ισχύ της οποίας εκπνέει το 2026. Να συνάψουν μια νέα συμφωνία για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Μετά από αυτό, είπε ο Αρμπάτοφ: Η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στον στρατηγικό αυτό διάλογο. Για κρυμμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.